Έχω τελειώσει κορίτσα γύρω γύρω τα ποδαράκια μου. Είναι 18 από τη μία μεριά και 18 από την άλλη 36. Θα περάσω εδώ που έχω κάνει τις αλυσίδες, την κορφή, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα την περάσω και μετά θα την περάσω μέσα από την άλλη μου θηλιά, κλείνοντας με βουβό. Στη συνέχεια θα κάνω 3 αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω και θα πάρω την κλωστή μου ώστε να την περάσω μέσα από τις 2 πρώτες θηλιές και μετά θα την πάρω στις άλλες μου 2. Μετά θα πάρω κλωστή και θα μπω από τη δεξιά μεριά προς την αριστερή, κάτω από το ποδαράκι, το βελονάκι μου, θα πάρω κλωστή, θα την περάσω κάτω από το ποδαράκι, ώστε να έχω πάλι 3 θηλιές στο βελονάκι μου, να πάρω κλωστή, να κλείσω τις 2 πρώτες, θα πάρω κλωστή τις άλλες 2. Πάμε να το κάνουμε άλλη μια φορά. Θα πάρω κλωστή από τη δεξιά μεριά, κάτω από το ποδαράκι, απέναντι, θα πάρω κλωστή, θα περάσω την κλωστή κάτω από το ποδαράκι, ώστε να πάρω κλωστή, να κλείσω τις 2 πρώτες μου θηλιές και μετά τις άλλες μου 2. Θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω 2 ποδαράκια. Ένα στο καθένα. 1, 2. Αυτό θα το κάνουμε κορίτσα, ένα λάξ. Θα πατάμε 2 ποδαράκια επάνω και 2 ποδαράκια θα μπαίνουμε από τα δεξιά προς τα αριστερά, ώστε να σχηματίσουμε 2 ποδαράκια, τα λεγόμενα ανάγλυφα ποδαράκια. Θα πάρω κλωστή. Από τα δεξιά στην αριστερή θα πάρω την κλωστή, θα την τραβήξω και θα κάνω ποδαράκι. Αυτά είναι τα ανάγλυφα ποδαράκια. Γιατί τα λέμε ανάγλυφα? Γιατί πηγαίνουν από μπροστά και σχηματίζεται κάτι σαν ανάγλυφο. Αυτό θα το κάνετε γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Λοιπόν, τελειώσαμε. Θα περάσω απέναντι εδώ που έκανα την αλυσίδα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα κλείσω με βοβό. Και τώρα, τι έκανα στην από κάτω μου σειρά? Έκανα 3 αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα, θα κάνω πάλι ποδαράκι. Με λίγα λόγια κάνουμε επανάληψη της από κάτω μας σειράς, που σημαίνει παίρνουμε κλωστή, θα μπω από τα δεξιά προς τα αριστερά, θα πάρω την κλωστή, θα την περάσω κάτω από το ποδαράκι και θα κλείσω, πάρω κλωστή να κλείσω τις 2 πρώτες μου θηλιές και τις άλλες μου 2. Θα πάρω κλωστή πάλι από τα δεξιά προς τα αριστερά, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω. Πάντα περνάω κάτω από το ποδαράκι. Έχει σημασία να περνάμε κάτω από το ποδαράκι για να μας σχηματίσει αυτό το ανάγλυφο ποδαράκι, που είναι μια συγκεκριμένη πλέξη λάστιχο που γίνεται μόνο όταν είναι στρογγυλό. Δεν γίνεται όταν γυρίζω το πλεκτό. Σε αυτή τη φάση που έχουμε το πλεκτό μας δεν χρειάζεται να το γυρίσουμε. Θα πάρουμε κλωστή, θα περάσουμε τις άλλες μου 2 και θα πάρω κλωστή να κλείσω. Και τώρα θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα και θα κάνω ποδαράκι. Αυτό, κορίτσα, θα το κάνετε στο μήκος το οποίο θέλετε εσείς να καλύψει το καρπό σας. Εμείς θα το τελειώσω και θα τα πούμε σε λιγάκι, ώστε να σας δείξω και τη συνέχεια. Λοιπόν, το τελείωσα. Εγώ έκανα 6 σειρές όσες έχω φτιάξει και στο άλλο γάντι. Θα περάσω απέναντι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και αυτή τη κλωστή που έχω στο ράμφος κοντά στο βελονάκι θα την περάσω μέσα από την θηλιά μου και τώρα θα πάρω κλωστή μέσα από τη θηλιά για να πάω να κλείσω με ένα βουβό λίγο μακριά την κλωστή μου και θα την περάσω τη συγκεκριμένη μέσα. Τώρα, πάμε να συνεχίσουμε να σας δείξω τι άλλο θα κάνω. Θα πάρω το λευκό μου το χρώμα, θα κάνω έναν κύκλο γύρω από το δάχτυλό μου, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα σχηματίσω κόμπο και θα πάω ακριβώς εδώ πάνω στο ένα ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα πάρω την κλωστή μου, θα την τραβήξω να την περάσω μέσα και θα πάρω κλωστή να την ασφαλίσω, θα περάσω στο διπλανό ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. Στο επόμενο ποδαράκι θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο. Αυτό θα το κάνω γύρω γύρω μέχρι να τελειώσω τη σειρά μου. Λοιπόν, έκανα και τον τελευταίο μου άριχτο, θα πάω εδώ ακριβώς που αρχίσα, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα την περάσω μέσα από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βουβό, θα πάρω κλωστή, θα την περάσω μέσα από τη θηλιά μου και θα κόψω λίγο μακριά την κλωστή μου και αυτή την κλωστή θα την περάσω όπως σας έχω δείξει μέσα από τις θηλιές μου
Στη συνέχεια, θα το ολοκληρώσω μετά και θα το δείτε ολοκληρωμένο. Θα πάρω πάλι κλωστή γύρω από το δάχτυλό μου, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα πάω ακριβώς εδώ που έχω το ποδαράκι, θα βάλω και εδώ το βελονάκι μου μέσα, θα πάρω την κλωστή μου, θα την περάσω, θα τραβήξω και θα αρχίσω να κάνω άριχτα. Θα πάρω την κλωστή μου, την περάσω μέσα από τη θηλιά μου στο διπλάνο ποδαράκι. Θα πατήσω, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Αυτό θα το κάνουμε γύρω-γύρω μέχρι να τελειώσουμε τη σειρά μας. Λοιπόν, τελείωσα κορίτσα τη σειρά μου, θα περάσω απέναντι εδώ που άρχισα, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω, θα πάρω την κλωστή μου, την περάσω μέσα από τη θηλιά μου και τώρα θα πάρω κλωστή να την περάσω μέσα από, μέσα από τη θηλιά, θα κόψω λίγο μακριά και τη συγκεκριμένη θα πάω να την περάσω μέσα από τις θηλιές μου, την κλωστή, με αυτόν τον τρόπο να την ασφαλίσω και να πάω να την κόψω. Έτοιμο και το ένα μου γάντι και το άλλο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!